Δεν νομίζεις ότι η συμβολή του Ήβιτς ήταν καθοριστική? Και οι δύο αλλαγές μπορώ να πω. Και ο Σεντένο έδωσε μια διαφορετική εικόνα. Και πριν από τις φάσεις της σοφάρισης, τη φάση της σοφάρισης, χάθηκε πάλι μια καλή ευκαιρία με τον ίδιο παίκτη. Νομίζω ότι οι αλλαγές ήταν αυτές οι οποίες δώσαν ένα σημαντικό προβάδισμα στο ότι να ανατρέψει η ομάδα το βάρος του 2-0. Και επειδή παρακολουθούσαμε το παιχνίδι μαζί, θυμάμαι που μου έλεγες, όσο το μάτς πεζόταν, ότι το κύριο είναι η Άκη να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει το αποτέλεσμα εκεί μας. Και φαίνεται ότι πρώτος από όλους το πίστεψε ο Μπάγκεβιτς. Ναι, νομίζω με τις αλλαγές που έκανε έδειξε ότι δεν πάει να διατηρήσει αυτό το σκορ που όλες οι ομάδες μετά το πρώτο γκολ καταραίωνε μέσα στον Περναβέο. Η Άκη έδειξε ένα χαρακτήρα που για μένα ήταν αυτό το θετικό σημείο της ομάδας. Αντώνη, Μένιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Μίνου. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εκ του αποτελέσματος πανηγυρίζουμε και χειροκροτάμε όλοι τις αλλαγές του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι όντως τον δικαίωσαν απόλυτα. Έχοντας βγάλει όμως παίχτες όπως ο Νικολαίδης, ο Τσάρτας και ο Γεωργάτος, αν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, για τον προπονητή τι θα λέγανε αύριο? Δεν νομίζω ότι έπρεπε να υποθούν κάποια πράγματα. Και με βάση τα ελληνικά δεδομένα, έτσι. Δεν ξέρω πώς κρίνετε πρώτα εσείς και μετά ο κόσμος. Νομίζω ότι ο προπονητής, βλέποντας ένα παιχνίδι από τη δική του σκοπιά, κάνει και τις δικές του επιλογές. Τώρα, αν δικαιώνεται ή όχι, αυτό είναι μετά το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή ο Μπάγκεβιτς δικαιώθηκε και πλήρως. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, εν αναμονή της απευθείας δορυφορικής σύνδεσης με τη Μαδρίτη και τη Λίνα Ροδίτου, η οποία από ό,τι πληροφορούμε έχει κοντά της τους τρεις πρωταγωνιστές, τον Ήβιτς, τον Κατσουράνη αλλά και τον Χιώτη, πάμε να δούμε τι της δήλωσε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα για την εικόνα του μάτσα αλλά και για τις αλλαγές που έκανε ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Πιστεύω ότι πάλι είχε πάρα πολύ καλή απόδοση και απόδειξε και σε αυτό το παιχνίδι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα με Ρεάλ, στο Βαναμπέ, όπως και στα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Πιστεύω ότι οι παίκτες στο δεύτερο μήχρονο ιδιαίτερα έχουν κάνει και έχουν δώσει όλα και πραγματικά έχουν κάνει κάτι που θα μείνει και στην ιστορία, μετά από 2-0 να κάνουμε 2-2. Και είχαμε και ευκαιρίες και άλλες που μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω, πιο νωρίς. Δεν λέω τώρα ότι θέλαμε και μετά από 2-3-2 να γίνει το παιχνίδι, αλλά πραγματικά αξίζει να συγκρατήρια κατένας. Κύριε Μπάγκεβιτς, τι είναι αυτό που άλλαξε το δεύτερο μήχρονο? Είδαμε μια εντελώς διαφορετική ΑΕΚ. Δεν θέλω να πω τώρα τι έχει αλλάξει, απλά στο πρώτο μήχρονο δεν ήμασταν αυτοί που μπορούσαμε και που έπρεπε, όπως και στα άλλα παιχνίδια. Στο δεύτερο μήχρονο έπρεπε να κάνουμε κάτι, αλλάξαμε και το παιχνίδι και μερικούς παίκτες. Δεν μπορούσε, γιατί είχε και πρόβλημα στις 4-5 μέρες. Και το Τσάρτα βάλαμε να γίνουμε ακόμα πιο επιτυχή, πιο γρήγορη. Και στο τέλος πετύχαμε. Τώρα πια μπορούμε να μιλάμε, να βλέπει η πρόκριση ΑΕΚ? Έχουμε ευκαιρία, από εδώ και πέρα θα δούμε. Πιο σημαντικό είναι το επόμενο παιχνίδι του Βέλγιο Γκένκ. Αν πετύχουμε εκεί, μπορούμε να πιστεύουμε, μπορούμε να περιμένουμε. Μιλώντας για τους παίκτες, είχαν απέναντί τους το Ρονάλντο, το φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε όμως ότι δεν φάνηκε καθόλου πια, ειδικά μπροστά στους παίκτες της ΑΕΚ στο δεύτερο γκολ. Ρονάλντο είναι μεγάλος παίκτης. Δεν θα το πω ότι. Αλλά σε αυτήν αξίζει να προσπαθούμε κάτι ένα δικό μα. Αν είναι ιδιαίτερα. Αλλά κάτι ένα παίκτης που έχει κάτι που έχουμε δώσει όλα. Κλείνοντας, κύριε Μπάγκεβιτς, για τον κόσμο που δεν σταμάτησε λεπτό να φωνάζει. Και σε αυτή το ίδιο αξίζει με ειστήρια και πάλι έχουμε αποδείξει μια ακόμη φορά ότι η παρουσία τους είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Σε πολύ λίγο θα είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, στα αποδυτήρια του θρηλυκού αυτού γηπέδου της Ισπανίας. Φαίνεται, Αντώνη Μίνου, ότι το Χ ταιριάζει γάντι σε αυτήν την ΑΕΚ του ομίλου του Champions League, 4-4 Χ, έτσι. Αυτό είναι σημαντικό για μια ελληνική ομάδα να έχει παίξει μέχρι τώρα 4 παιχνίδια και με ομάδες όπως η Ρώμα και η Ρεάλ και να μην έχει ιτηθεί ακόμα. Νομίζω ότι προσθέτει ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο στην καλή παρουσία της ΑΕΚ στο Champions League. Και είναι και αυτό που μου λες πάντα για αυτές τις εκπομπές, ότι σημαντικό είναι να μην χάνεις στο Champions League. Τέσσερις αγωνιστικές να μην έχει χάσει και με ευκαιρίες να κερδίσει. Και στο Βέλγιο είχε την ευκαιρία να κερδίσει. Και τη Ρεάλ είχε την ευκαιρία και μπορούσε να κερδίσει στην Αθήνα. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει σταθεί αξιοπρεπέστατα, πολύ καλά και δικαιούται να πάρει την πρόκριση. Δικαιούται. Πάμε Μαδρίτη, κυρίες και κύριοι. Είναι όλα έτοιμα. Έχουμε ανοίξει
Το δορυφορικό μας κύκλωμα. Να, Ελίνα Ροδίτου, την βλέπουμε να προσπαθεί να τους βολέψει και τους τρεις. Αμέσως, Λίνα, σε σένα, γιατί ξέρουμε ότι καθυστερούμε την αποστολή με τα τρία παιδιά. Καθυστερούμε την αποστολή και τους έχουμε και όρθιους, Παύλο, εδώ πέρα. Καλησπέρα από τη Μαδρίτη. Καλησπέρα. Μια ιστορική βραδιά. Μια πραγματικά απίστευτη βραδιά που κανείς δεν περίμενε, αν θες, από την αρχή ότι θα είχε τέτοια εξέλιξη. Και χρειάστηκαν μόνο 45 λεπτά για να αλλάξουν τα πάντα. Αν μου επιτρέψεις να δώσω κατευθείαν τον λόγο, γιατί είναι τρεις οι ποδοσφαιριστές που είναι δίπλα μας. Και δεξιά μου έχω τον σκόρερ, τον Κώστα Κατσουράνη, ο οποίος ίσως να μην συγκέντρωνε, αν παίζαμε στο στοίχημα, τόσες πιθανότητες για να σκοράρει. Αλλά τελικά είναι εκείνος που έδωσε το έναυσμα, μάλλον, για αυτή τη μεγάλη βραδιά. Κώστα. Αν θες να μας πεις, όχι τα συναισθήματα του να σκοράρεις με τη Ρεάλ, αλλά το να γράφετε το όνομά σου σε χρυσές σελίδες για την ΑΕΚ, σε μια ιστορική στιγμή για την ΑΕΚ. Σίγουρα, πιστεύω ότι είναι μια ιστορική στιγμή για την ομάδα της ΑΕΚ και για μένα είναι μια της πιο ευτυχισμένης στην καριέρα μου. Πιστεύω ότι η ομάδα στο δεύτερο μήχρονο έχουν άλλαξει πρόσωπο με τις αλλαγές που έγιναν και έπαιξε καλύτερα. Πίστεψε ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι και τελικά δικαιώθηκε.